Φως και αγαπητός αδελφός ο κύριος Σάκος, ο οποίος εργάστηκε σε όλη του τη ζωή ιεραποστολικά, διδάσκαλος του Ευαγγελίου, θέλει να πει δύο λόγια. Το παρακαλούμε στο Δήμα να ανέλθει να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Δεν επιτρέπει ο χρόνος να απολογηθώ, διότι με έβγαλε στη φόρα. Τι είναι αυτά που είπες, Πάτερ Θεόδωρε? Στη φόρα, εγώ είμαι ευθύς και ειλικρινής τώρα. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, συγχαίρω με την καρδιά μου πατέρες και αδελφούς που διοργάνωσαν αυτά τα δύο συνέδρια στην Αθήνα και εδώ, για να επισημάνουν το σοβαρό και μεγάλο κίνδυνο της Ορθοδοξίας μας από τον οικουμενισμό και από τους διαλόγους. Η επισήμανση σημαίνει όχι Hannibal and the Portam, αλλά ο εχθρός ήρθε μέσα στην αυλή. Και είναι θλιβερό για εκείνους που άνοιξαν την κερκόπορτα για να μπει ο μεγάλος αυτός της Ορθοδοξίας σε αυτόν τον τόπο των δακρύων και των αιμάτων, για να αναφωνήσουν η Ορθοδοξία εάλλο. Το συνέδριο δείχνει ότι η Ορθοδοξία ζει και θα αγωνιστούμε τον ιερό αυτό αγώνα. Συγχαίρω και ευχαριστώ και τους ομιλητάς. Θα ήθελα πολύ σύντομα και απλά να πω τα εξής. Πρώτον, η εισήγηση του κυρίου Κορναράκη, μεταξύ των άλλων, ανέφερε και κάτι για την συμπροσευχή στην Ασίζη των οικουμενιστών. Εάν πάρετε ένα βιβλίο που εξέδωκαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για την Αποκάλυψη, καταπληκτική έκδοση, θα κλάψετε όπως έκλαψα κι εγώ. Έχω μια ωραία φωτογραφία τον Ορθόδοξο Επίσκοπο, τον Καρδινάλιο και τους άλλους, τον Δαλάι Λάμα, τους πάστορες, έτσι να προσεύχονται και γράφουν από κάτω στο βιβλίο το επτακέφαλο θηρίο και παραπέμπουν στην Αποκάλυψη. Πολύ πικράθηκα, διότι δίδομαι όπλα στους εχθρούς μας. Το δεύτερο που ήθελα να πω, να συγχαρώ την παρησία του κυρίου Κουρναράκη, που ανέφερε ονόματα και πράγματα και μάλιστα με τρομερά στοιχεία που ανέφερε. Και τα μεγάλα πρόσωπα, να ξέρετε, κάνουν και μεγάλο κακό. Εγώ στη διακονία μου αντιμετωπίζω αυτόν τον κίνδυνο. Όταν χρόνια τώρα ομιλώ και γράφω εναντίον του Οικουμενισμού και του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Λεγόμενων Εκκλησιών, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί, δεν έχουν να αντιτάξουν άλλα επιχειρήματα, αλλά τα μεγάλα νόματα. Μα αυτός ο Άγιος, αυτός ο σπουδαίος που κάνει αυτό και αυτό, τι έχω να πω εγώ? Ευτυχώς έχω κάτι να πω. Μεγάλα είναι αυτά τα ονόματα. Εγώ έχω και ένα άλλο όνομα που για μένα είναι μεγαλύτερο. Ο πατήρ Αυγουστίνος, που ως ιεροκήρυκας χρόνια και ως Μητροπολίτης στη Φλόρινα, που καλύπτει τώρα έναν αιώνα ο αιωνόδιος, έχει γράψει κατ' επανάληψη αποκαλυπτικά και συγκλονιστικά κείμενα για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και όταν πριν από μισό αιώνα έγραψε, τότε που γινόταν τα συνέδρια στο Εύανστον, στο Δελχή κλπ, και καταφέρονταν όλοι, αυτός κράτησε τη σημαία της Ορθοδοξίας και το κατάντημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών τον δικαίωσε. Αν διαβάσετε τα κείμενα, οπωσδήποτε θα διαπιστώσετε πως ήταν προφητικά και δικαίωσε ότι ο οραματιστής αυτός ιεροκήρυξης και εμπνευσμένος πατέρας της Εκκλησίας, που είναι μεγάλος, διότι έδωσε τη ζωή του, δάκρυα και αίμα, για να δημιουργήσει μια τόση μεγάλη διακονία την οποία δημιούργησε. Και το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι ο οικουμενισμός φαίνεται ότι δεν προσβάλλει κανένα από τα δόγματα της πίστεως. Γιατί? Διότι της Ορθοδοξίας, διότι υποκαθιστά την Ορθοδοξία με ένα ερζάτς, με μία σούπερ εκκλησία, με μία εκκλησία που να είναι όλοι αγαπημένοι
και αδελφομένοι, όπως στην προσευχή της Ασίζης, ο ένας να τρώει ψητό, ο άλλος τηγανιτό, ο άλλος βραστό, αλλά όλοι αγαπημένοι. Και υποτιμούν πέρα για πέρα το δόγμα που είναι η αλήθεια, το Ευαγγέλιο, γιατί το τονίζω πολλές φορές. Λέγει ο Ιωάννης, ο Θεός αγάπη εστί, αγάπη εστί, αλλά οι οικουμενιστές είπαν η αγάπη εστί Θεός, όπως μερικά από τα μεγάλα ονόματα πανέφερε ο κ. Κορναράκης, πολύ έτσι ασύστολα το διακήρυξαν, η αγάπη είναι Θεός, αγάπη είναι αόριστο πράγμα. Δεν μπορούν να συστηγαστούν όλες οι θρησκείες στη στέγη της αγάπης και να λέμαστε ένα. Όχι, ο Θεός είναι αγάπη, η αγάπη δεν είναι Θεός. Και ο Θεός θέλει, και να τελειώνω, θέλει τη θέωση του ανθρώπου, όχι τη θεοποίηση που θέλει ο διάβολος. Την οικουμενικότητα της Εκκλησίας, όχι τον οικουμενισμό. Θέλει την παγκοσμιότητα, πόθος και λαχτάρα του, όχι την παγκοσμιοποίηση που τα διαλύει και τα πολτοποιεί όλα. Ευχαριστώ και πάλι τους συνέδρους, και γιατί ήταν μεγάλο πράγμα στην αντίδραση που υπάρχει σήμερα με δημοσιογράφους και με τη νέα νοοτροπία να γίνουν αυτά τα δύο συνέδρια, και πρέπει να τα κάνουμε ακολουθώντας τη γραμμή των πατέρων Μάρκου Ευγενικού, και να μην λογαριάζουμε τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι δημοσιογράφοι, τι λένε τα μεγάλα ονόματα, τι λένε οι πατέρες επόμενοι της Αγίας Πατράς στην Ορθοδοξία. Και εύχομαι λοιπόν αυτό το συνέδριο να μην είναι ένα τυπικό συνέδριο, αλλά να δημιουργήσει μέσα βρασμό, αγωνία, προσευχή, δάκρυα, να αγωνιστούμε, διότι σιγά σιγά οι οικουμενιστές κατακτούν. Μπήκανε μέσα στην αυλή μας. Ο Θεός να μας φυλάξει, αλλά και εμείς να φυλάξουμε την Ορθόδοξο πίστη, για να μας σώσει ο Θεός. Αμήν.